Στο σεμινάριο αυτό έχουμε σκοπό να μοιραστούμε μαζί σας πολλά πράγματα, πολλές τεχνικές, απλές τεχνικές που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα συναισθήματα, τις σκέψεις. Την τελευταία φορά που είχαμε κάνει ένα παρόμοιο σεμινάριο για τα τσάκρας και τα ενεργειακά κέντρα, που είναι ένα κομμάτι από αυτά που θα πούμε μαζί στο σχολείο Μωραίτη αυτή την τρίτη, μια κοπέλα ρώτησε και ωραία αν μας συνδέουμε με όλα αυτά τα ενεργειακά κέντρα, τι θα γίνει. Η ερώτηση βέβαια που έκανε ήταν πιο ευρία, αλλά ίσως να μην μπορούσε εκείνη τη στιγμή να απαντήσει η ίδια, ούτε να κατανοήσει την ερώτηση. Γιατί η ερώτηση επί της ήταν τι θα γίνει αν κάθε μέρα συνδέομαι με το κομμάτι του εαυτού μου που νιώθει σιγουριά και ασφάλεια. Με το κομμάτι του εαυτού μου που είναι αυθόρμητο, που είναι παιχνιδιάρικο, που ανάλογα και ανεξάρτητα μάλλον από την ημέρα, μέσα μου βαθιά ξέρει ότι οτιδήποτε θέλω να κάνω, μπορώ να το κάνω. Τι θα συμβεί αν αποδεχτώ τον εαυτό μου έτσι όπως είναι, χωρίς καμία αλλαγή και αποδεχτώ τα πάντα έτσι όπως είναι. Τι θα συμβεί αν συνειδητοποιήσω σιγά σιγά ότι είμαι ελεύθερος να εκφράσω την δική μου αλήθεια, όπως εγώ τη νιώθω τι θα συμβεί αν καταλάβω με τον καιρό πάλι, με την πρακτική, όσο και αν χρειαστεί, ότι όλε οι απαντήσει και όλη η σοφία βρίσκεται μέσα σε μένα. Τι θα συμβεί αν δώσω χρόνο και χώρο στα συναισθήματά μου. Τι θα συμβεί αν αρχίζω να μαθαίνω επί του πρακτέου και όχι στα λόγια ότι όντως τα πάντα είναι περαστικά. Ότι όντως όλα έρχονται και φεύγουν. Αλλά πώς θα γίνει αυτό πράξη αν δεν κάτσω να το κάνω. Αυτό που πολύ πιθανό θα κάνω και που κάνω είναι να μιλάω για αυτά. Να λέω όλα για το καλό είναι και να μένω σε μια ακαδημαϊκή φράση, σε ένα τύπου μάντρα, όλα για το καλό είναι. Χωρίς να καταλαβαίνω ότι η βαθιά έννοια του ότι όλα για το καλό είναι, είναι ότι πρέπει να ζήσω αυτόν τον πόνο που ήρθε όσο χρόνο και αν χρειαστεί και με τον καιρό θα καταλάβω ότι είχε κάποιο λόγο ύπαρξης. This body that we live in, the soma, uh, is like a vehicle. Uh, the vehicle has many, many systems, and so our The same is our body. He has many, many systems inside him. Some of them we know, some of them only the doctors know, but there is uh, also energetical systems that are running in our body and it will be very nice to know about them because they can really help us to feel well, to be more healthy and to take uh, and to take responsibility uh, on our life uh, how we would like to run them exactly like we take the wheel of the car when we want to drive and we know where we want to go exactly the same we can have uh, Όλο το εργαστήρι που θα είναι εννιά συναντήσεις, την τρίτη αυτή που μας έρχεται είναι ανοιχτή για όλους, για να έρθετε να δείτε και να ακούσετε, να δείτε αν συνδέεστε με την Τάνα και με Είναι αφιερωμένο σε πρακτική, Θέλοντα να βάλουμε λίγο τέλο στην φιλοσοφία. Δεν είμαστε κατά. Απλά πιστεύουμε μακράντατα ότι ο καθένας από εμά πρέπει να βάλει στην καθημερινότητά του το ίδιο βούτσισμα που κάνει στα δόντια του. Να βάλει το ίδιο βούτσισμα στο νου, στα συναισθήματά του και την ενέργειά του. Γιατί είναι το ίδιο σημαντικά. Όπως ακριβώς όταν κανείς καθαρίζει τα δόντια του. Σας περιμένουμε Τρίτη. Και για όσοι δεν καταλάβατε, την Τρίτη μαζί, η Ντάνα και εγώ, σας περιμένουμε στη σχολή Μωραϊτη, στις 8 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.